Ο κ. Μπαλτάκος ήρθε λοιπόν και όχι τον δικαιώμασα γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, συζητώντας να πει ότι αυτή θα πρέπει να γίνει μια νομοθετική αναδιατύπωση κάποιων παραγράφων του άρθρου 19. Βέβαια, ότι αυτό βέβαια πρέπει να συμφωνηθεί με την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση σημαίνει ότι υπάρχουν δύο κόμματα στην κυβέρνηση, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Την κατέθεσα λοιπόν, γιατί νόμιζα ότι υπήρχε συνένεση από τα δύο κόμματα. Ναι. Εγώ την κατέθεσα. Μάλιστα. Τι είπατε, νομίζατε ότι υπάρχει. Μου είπε ότι υπάρχει συνένεση από τα δύο κόμματα, πρέπει να γίνει αυτή η νομοτεχνική ρύθμιση. Όταν εγώ ενημέρωσα όμως τον ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του, δεν είχε γίνει καμία συνένεση. Ναι. Γι' αυτό πήγα και την πήρα. Τι σας παραπλάνησαν δηλαδή. Όχι, δεν μας παραπλάνησαν. Δεν είχε γίνει. Σας άφησαν να εννοήσετε δεν κάτι. Δεν είχε γίνει αυτό. Κοιτάξτε, ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα βάσει του νόμου και έχει την αρμοδιότητα αυτή να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, ειδικά νομικού περιεχομένου, το οποίο οι υπουργοί δεν το ξέρουν, έτσι είναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ ενημέρωσα τον ΠΑΣΟΚ ότι γίνεται μια μεγάλη παρέμβαση και αλλάζει η φιλοσοφία του άθρου. Σας είπε ο κ. Βενιζέλος ότι δεν έχει καμία σύνδεση. Δεν έχει καμία σύνδεση, απλά την πήρατε και την πήρατε πίσω. Ακριβώς, αυτό είναι. Και μετά, μέχρι εκεί, αυτή είναι η αλήθεια. Μισό λεπτό. Μετά, ακούσαμε τον κ. Μιχελάκη που την ξανάφερε. Τι, ποια είναι, γιατί μας λέτε ότι μέχρι εκεί αυτή είναι η αλήθεια, αφού τον είδαμε από το βήμα του Υπουργού που λέει ότι την επαναφέρω. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι, την επανέφερε χωρίς καμία συνεννόηση. Γιατί έπρεπε να συνεννοηθεί, δεν είναι προϊστάμενος υπουργός. Δεν είναι αυτός υπεύθυνος. Όχι, για το μεταναστευτικό δεν είναι υπεύθυνος, κύριε Μιγελάκης. Είσαστε εσείς. Στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο, στο μεταναστευτικό. Έχετε αρμοδιότητες. Ναι. Άρα παρατύπωσε ο κ. Μιχαλάκης την επανέφερε. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε τέτοιο έχει στο μυαλό του κ. Μιχαλάκης. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή και άριστη σχέση μαζί του και συνεργασία μαζί του. Πιστεύω ότι, εκεί έγινε κάτι το οποίο πιστεύω προσωπικά. Ότι δεν έγινε αντιληπτό τι παρέμβαση πήγε να γίνει. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Σας ήθελα να μην απαντάτε, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε. Όχι, με απαντάω, την αλήθεια σας λέω. Σας πειράζω τώρα. Ναι, ναι. Είμαστε και από τη Μάνη, όπως είπαμε. Ναι. Λοιπόν, από όσο ξέρω εγώ, ο υπουργός που έχει την αρμοδιότητα, την τάδε ή την τάδε, είναι εκείνος που είναι αρμόδιος να καταθέτει μια τροπολογία ή να την αποσύρει. Ο κ. Μιχελάκης, εκτός αρμοδιοτήτων, το έκανε αυτό. Δεν είχε την αρμοδιότητα να την επαναφέρει. Ο κ. Μιχελάκης δεν είχε, όχι. Νομίζω ότι ο κ. Μπαλτάκος τον οδήγησε σε λάθος απόφαση. Δηλαδή παρατύπωση το έκανε, την επανέφερε. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα τώρα, δεν θα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι έκανε ο κ. Μιχελάκης, είναι ο υπουργός εσωτερικών, είναι ο καθήλυνη υπουργός εσωτερικών, αλλά τις αρμοδιότητες της μετανάστευσης έχω εγώ. Και άρα, επειδή δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, και άρα αφού έχετε εσείς αρμοδιότητες με την υπογραφή του Πρωθυπουργού, μόνο εσείς μπορείτε να. Αν άλλαζε ο κ. Σαμαράς τις αρμοδιότητες μου, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Και πού έχουμε καταλήξει τώρα, στι ανακοινώσει του γραφείου όχι, τύπου όχι, του γραφείου ναι, του ΠΑΣΟ. Υπόθηκαν διάφορα πράγματα. Σε ανακοινώσει του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟ ότι ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης που στηρίζει τον ΠΑΣΟΚ και συμμετέχει τον ΠΑΣΟΚ με υπουργούς είναι ρατσιστής και. Και κατήγαγε μία νίκη τον ΠΑΣΟΚ. Κατά του ρατσισμού. Ρατσιστής και ακροδεξιός. Κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω ότι στην όλη διαδικασία ετήθηκε η κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν ιτήθηκε ούτε καλά, η δημοκρατία. Το ιτήθηκε η κοινοβουλευτική. Είναι σαν την τοπική αυτοδιοίκηση που νίκησε κάποτε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι κοινοβουλευτικά. Ωραία, δηλαδή, να το πάμε αλλιώς. Αν ήσασταν κοινοβουλευτικά, νομίζω. Ακούστε, κοινοβουλευτικά νομίζω ότι δεν ήταν εμφάνιση τη κυβέρνηση αυτή. Σα τιμάει αυτό που λέτε. Αυτό είναι να σα ρωτήσω. Ότι αν ήσασταν εσεί πολίτε και βλέπετε αυτή την κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα. Έγινε μια σύσκεψη εκείνη τη στιγμή και υπήρξαν συζητήσει και υπάρχει μια επαναδιατύπωση. Υπάρχει μια επαναδιατύπωση του άρθρου 19, την οποία θα την καταθέσουμε τη εβδομάδα αυτή που έρχεται. Η οποία τι θα λέει, δηλαδή, τι θα αλλάζει. Δεν μπορεί να παραμείνει αυτό, διότι ξέρετε τι γίνεται. Μέσα στο άρθρο 19 ήταν τόσο πολύ σμιλεμένο που περιείχε αυτά που ο κύριος Μπαλτάκος λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι γιατί ψευδή, ξέρετε, καταγγελία κάποιον και οτιδήποτε, αν αποδειχθεί ότι είναι ψευδή, θα γίνεται η απέραση. Πιστεύουμε ότι. Κύριε Νουγκουάκο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή είστε αρμόδιος, τέτοιες διατάξεις δεν υπάρχουν ήδη. Στον ποινικό κώδικα. Άρα λοιπόν το κάλυπτε. Δεν χρειαζόταν να έρθει αυτό. Τότε τι τη φέρατε λοιπόν, έστω και την αποσύρατε μετά. Ένα λεπτό. Εσείς είπατε ότι τη φέρατε και επειδή μάθατε ότι δεν πάσατε. Εσείς μου φαίνεται τώρα δεν καταλαβαίνετε τι μου λέτε. Έφερε η κυβέρνηση, έχει το δικαίωμα να φέρει οποιαδήποτε τροπολογία. Ο κ. Μπαλτάκος είναι ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, δεν είναι. Ακούω.
Κύριε Γρηγορέκο, λοιπόν, μπορεί ο κ. Παλτάκος λοιπόν, να φέρει σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Ο Παλτάκος το θέλει μέσω ημών. Εσείς είπατε το θέλει, καταθέσατε όμως. Νομίζοντας ότι υπάρχει συνεννόηση. Ότι χρειαζόταν μια διευκρίνηση παραπάνω. Εντάξει, αλλά αν ο ποινικός κώδικας καλύπτει την ψευδή καταγγελία, πού την καλύπτει, τι θέλετε την άλλη. Απεδείχθη λοιπόν μετά, όταν συζήτησα με τον αρχηγό του Πασόκ, τον κ. Βενιζέλο, ότι αυτό δεν χρειαζόταν, ήταν περιττό γι' αυτό και την απέσυρα. Και τώρα πώς θα την ξαναφέρετε λοιπόν αφού την αποσύρατε? Μια βελτιωτική είναι. Μια βελτιωτική γίνεται πιο διευκρινιστικά πώς θα γίνει αν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να επιραχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε, την ίδια στιγμή, κύριε Οικονομέα, υπήρχε παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο που οι Ευρωπαίοι το θεωρούν casus belli. Έτσι, επιλεκτικημένα, αλλά την έχουν. Ναι, την έχουν όμως. Την έχουν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε. Μπορεί να είναι και έτσι όπως το λέτε, κύριε Γαμπουράκη. Αλλά το ευρώ έχει δύο όψεις. Εντάξει, όχι η δραχμή έχει δύο όψεις, το ευρώ έχει δύο όψεις, το νόμισμα. Λοιπόν, η μία όψη είναι ότι πρέπει να προασπίζουμε οπωσδήποτε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των Ελλήνων εργαζομένων, των αστυνομικών, των λιμενικών και όλων, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει και αυτά να προασπίζονται. Άρα είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα. Αυτά πρέπει να προασπίζονται γιατί μας το λένε οι Ευρωπαίοι. Όχι, δεν το βάλατε αρνητικά. Δηλαδή το ένα σημείο είναι ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό. Όχι, είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Και δεν υπάρχει μια όψη. Όχι, δεν υπάρχει μια όψη. Υπάρχουν λοιπόν και οι όψεις, υπάρχουν και τα δικαιώματα των Ελλήνων. Υπάρχουν και τα ζητήματα των Ελλήνων λιμενικών και των Ελλήνων αστυνομικών και των Ελλήνων πολιτών. Έτσι. Το πρέπει να λύσουν λοιπόν, το ρατσιστικό και το ελληνικό. Το ρατσιστικό τώρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο δεν το λύσουν. Το ρατσιστικό εις βάρος των Ελλήνων. Πάμε σε διάλειμμα και πάμε κανονικά τη σειρά μετά.